Σε αυτή τη δραστηριότητα πάμε ένα βήμα παρακάτω. Θα φτιάξουμε ένα κύκλωμα που αναβοσβήνει το λαμπάκι μας με το πάτημα ενός κουμπιού. Πάμε να δούμε τι υλικά θα χρειαστούμε για την κατασκευή του κυκλώματος. Την πλακέτα Arduino Uno. Ένα λαμπάκι LED. Μία αντίσταση 220 Ω. Μία αντίσταση 10 kΩ. Την πλακέτα δοκιμών ή αλλιώς breadboard. Έναν διακόπτη και τα καλώδια σύνδεσης ή αλλιώς jumper wires. Στο σημείο αυτό να μιλήσουμε λίγο για την κατασκευή του διακόπτη. Αν το γυρίσουμε ανάποδα, θα δούμε ότι σχηματίζονται δύο διαγώνοι. Όταν πατάω το διακόπτη, τότε οι διαγώνιες αυτές κλείνουν και έτσι περνάει το ρεύμα. Όταν ο διακόπτης δεν πατιέται, τότε οι διαγώνιες συνδέσεις είναι ανοιχτές και έτσι δεν περνάει το ρεύμα. Πάμε τώρα να δούμε την κατασκευή του ηλεκτρικού μας κυκλώματος. Παίρνω το breadboard και το Arduino. Θα πάρω ένα καλώδιο mail to mail, αρχικά για να βάλω τη γείωση. Βάζω στον ακροδέκτη που δείχνει το GND. Αφού συνδέσαμε το καλώδιο της γείωσης, ήρθε η ώρα όπως το προηγούμενο κύκλωμα να βάλω το λεντάκι μου. Το κοντό ποδαράκι θα πάει και αυτό στη γείωση και το μακρύ ποδαράκι θα πάει σε μία γραμμή από το κεντρικό μέρος του breadboard. Τώρα παίρνω τον αντιστάτη μου 220 Ω, το βάζω στην ίδια οριζόντια γραμμή με το θετικό ποδαράκι από το LED, για να μπορώ αργότερα να δώσω ρεύμα στο LED χωρίς αυτό να καεί. Δεν φοβάμαι να πιέσω καλά την αντίσταση, για να είμαι σίγουρη ότι μπήκε καλά. Τώρα, δίπλα από το ποδαράκι της αντίστασης, θα βάλω ένα καλώδιο, το οποίο θα καταλήγει στο pin 5. Το κύκλωμα αυτό το είδαμε και στο προηγούμενο βίντεο. Πάμε τώρα να δούμε το κύκλωμα που θέλουμε για το διακόπτη. Ξεκινάω με την αντίσταση των 10 kΩ. Θα βάλω το ένα ποδαράκι στην αρνητική μου γραμμή της γείωσης και το άλλο τυχαία στο κεντρικό μέρος του breadboard. Στην ίδια γραμμή που έχω βάλει την αντίσταση, θα βάλω το διακόπτη μου. Τα δύο ποδαράκια του διακόπτη μου είναι στην ίδια γραμμή με την αντίσταση. Στα άλλα δύο ποδαράκια του διακόπτη θα βάλω ένα καλώδιο, το οποίο θα καταλήγει στην τροφοδοσία του Arduino, δηλαδή τα 5 V. Προσοχή, να μπούμε στην ίδια γραμμή με το ποδαράκι. Βάζω το καλώδιο στα 5 V. Θα πάρω άλλο ένα καλώδιο mail to mail και θα το βάλω στην ίδια οριζόντια γραμμή που είναι η αντίσταση και ο διακόπτης. Ανάμεσά τους θα βρω μία τρυπούλα και το άλλο άκρο του καλωδίου θα το βάλω στο pin 2. Έτοιμο το κύκλωμα! Πάμε τώρα στο προγραμματισμό για να δώσω εντολές στο κύκλωμά μου να δουλεύει. Πάμε τώρα να δούμε αναλυτικά τις εντολές στον κώδικα. Με την εντολή pin mode ορίζω το pin 5 ως έξοδο, στο οποίο έχω συνδεδεμένο το λεντάκι μου, και το pin 2 ως είσοδο, στο οποίο έχω συνδεδεμένο το διακόπτη μου. Έπειτα βλέπω τη δομή της if else, στην οποία δίνω μία συνθήκη. Ως συνθήκη της if έχω την εντολή Digital Read, η οποία παίρνει την τιμή High όταν ο διακόπτης είναι πατημένος και περνάει το ρεύμα. Όταν η Digital Write έχει την τιμή High, τότε το pin 5 παίρνει ρεύμα. Και όταν η Digital Write έχει την τιμή Low, τότε το pin 5 δεν παίρνει ρεύμα. Πάμε να δούμε και μερικές λεπτομέρειες στον κώδικα. Όταν έχω τις δύο καθέτους, σημαίνει ότι κάνω σχολιασμούς. Και αυτό το πράγμα δεν το καταλαβαίνει το Arduino ως εντολή. Είναι για να βοηθάει πιο πολύ εμάς. Οι εντολές του Arduino πρέπει όλες να τελειώνουν με ένα ελληνικό ερωτηματικό. Αλλιώς το Arduino δεν καταλαβαίνει πότε αλλάζουμε γραμμή. Τώρα που τελειώσαμε τον κώδικα, πάω να κάνω verify για να δω αν έχει κάποιο σφάλμα. Τέλεια, δεν έχω κανένα σφάλμα. Πάμε τώρα να φορτώσουμε το πρόγραμμα στο Arduino μας. Για να δοκιμάσουμε, το κύκλωμά μας τελικά δουλεύει. Τέλεια! Τώρα μπορούμε να κάνουμε και τα σήματα Morse που αναφέρουμε στην προηγούμενη δραστηριότητα, αλλά αυτή τη φορά χειροκίνητα. Τώρα, εκτός από το όνομά σας, μπορείτε να φτιάξετε και κωδικοποιημένα μηνύματα για να στέλνετε με τους φίλους σας. Επισκεφτείτε τον οδηγό της δραστηριότητας για περισσότερες πληροφορίες, αναλυτικές οδηγίες και πηγές.